Καλημέρα και ελπίζω να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πολύ δύσκολο αυτό το Σαββατοκύριακο ό,τι έχει να κάνει με τα νούμερα που δεν τα διαβάζουμε απλώς. Είναι κομμάτι πια μιας πραγματικότητας που ολοένα και δυσκολεύει, κυρία Ρέτζιου. Πού βρισκόμαστε? Ναι, πράγματι έτσι είναι. Είναι πολύ ανησυχητικά τα νούμερα, τα ξέρετε κι εσείς. 60.000 τα καταγεγραμμένα κρούσματα, γιατί ολοκληρωμένη εικόνα δεν μπορούμε να έχουμε από τη στιγμή που δεν γίνεται εκτεταμένη η χνηλάτιση. Έχουν φτάσει οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία ασθενείς λόγω COVID στους 2.060 και αυξήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο και ο αριθμός των διασωληνωμένων. Με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού πληρότητας των κρεβατιών μέσα. Το σημαντικό όμως είναι να βγαίνουν συμπεράσματα για το ποιος ευθύνεται και πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τους ακροατές σε όλους μας το τελευταίο διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Γιατί ενώ έχουμε αυτή τα ανησυχητικά νούμερα, για μία ακόμη φορά ακούσαμε τα γνωστά τον Πρωθυπουργό να επικαλείται την ατομική ευθύνη και να εξαφανίζει από το κάδρο την ευθύνη του κράτους και της κυβέρνησης. Δεν δίστασε ο Πρωθυπουργός να πει ότι δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία και αφού είναι μέσα μαζικής μεταφοράς, τι να κάνουμε, θα υπάρχει συγχρονισμός και συνωστισμός. Φταίει οτιδήποτε άλλο για αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Φταίει ο λαός, φταίει η νεολαία, εκτός από την κυβέρνηση και το κράτος. Κυρία Ρέτζιου, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί? Βρισκόμαστε σε μια καραντίνα, έτσι. Πρώτα απ' όλα, πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να φαίνεται κάτι, έτσι ώστε να το αξιολογήσουμε για να δούμε τι είναι αυτό που αποφασίσαμε και αν αποδίδει? Και δεύτερον, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί σε σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας? Διάβαζα για το τι συμβαίνει στο ΑΧΕΠΑ. Κλείνουν μονάδες για να μεταφερθούν ή να μετατραπούν και εκεί σε COVID, αρκετές κλινικές, κάτι που συμβαίνει και σε άλλα νοσοκομεία. Λοιπόν, πότε θα αξιολογήσουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα αυτού που αποφασίστηκε τώρα, αναφέρομαι στην καραντίνα? Και το δεύτερο είναι, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί σε σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας? Κοιτάξτε, περίπου στις 10 μέρες θα φανούν τα αποτελέσματα, δηλαδή να μειωθεί ο αριθμός των κρουσμάτων που επιβεβαιώνονται κάθε μέρα, ώστε να έχουμε και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των εισαγωγών, γιατί περίπου γύρω στο 10 με 14% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων νοσηλεύονται και από αυτούς ένα 5 έως 10% χρειάζεται να νοσηλευτεί στις ΜΕΘ, δεν είναι όλοι διασωληνωμένοι. Αυτό που μας ανησυχεί είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Όταν η κυβέρνηση διαβεβαίωνε σε όλους τους τόνους ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι θωρακισμένο και τώρα λέει για τα πεπερασμένα όρια και τις αντοχές του δημόσιου συστήματος υγείας. Αντοχές τις οποίες επικαλέστηκε στο πρώτο κύμα για να επιβάλλει lockdown, να κερδιθεί χρόνος και να ενισχυθεί αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτι που δεν έγινε και τις οποίες επικαλείται τώρα και τις οποίες εμείς δεν θεωρούμε και δεδομένες. Δηλαδή αυτά τα πεπερασμένα όρια δεν έπεσαν από τον ουρανό. Έχει ευθύνη και αυτή και η προηγούμενη κυβέρνηση. Θυμίζω ότι κλείσανε νοσοκομεία, ακόμα και ειδικά νοσοκομεία λοιμωδών νοσημάτων, και εδώ που έρχεται στην επιφάνεια τώρα η αναγκαιότητα ύπαρξης των λοιμωδών στην Αθήνα. Αντίστοιχο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, ναι, καταργήθηκαν, ναι, 10.000 κλίνες. Και τώρα έχουμε το φαινόμενο να δεσμεύονται κλίνες που προορίζονται για την νοσηλεία άλλων ασθενών, για να νοσηλεύονται ασθενείς με COVID. Αυτό που λέμε, ότι σε αυτά τα πεπερασμένα όρια που με δική τους ευθύνη, από όποιο πόστο και αν βρέθηκαν τώρα και αυτοί και οι προηγούμενοι και οι προκάτοχοί τους, δεν χωράει δύο ασθένειες. Και μας ανησυχεί ιδιαίτερα η νοσηρότητα και η θνητότητα, που ακόμα δεν έχουμε, αν και υπάρχουν κάποια πρώτα στοιχεία, από άλλες ασθένειες, η οποία αναπόφευκτα θα εκτιναχθεί. Σε τι ακριβώς αναφέρεστε, λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε τι αναφέρεστε? Καρδιαγγειακά νοσήματα, παραμελημένες ασθένειες, αυτά δηλαδή που διαπιστώσαμε στο δεύτερο κύμα. Καθυστερημένες διαγνώσεις. Όταν έχεις αναστολή της τακτικής λειτουργίας
των νοσοκομείων. Όλα αυτά πάνε πίσω. Αποτρέπει τον κόσμο από το να απευθυνθεί. Καθυστερεί η διάγνωση, καθυστερεί η θεραπεία. Ναι. Αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λέει και ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα λένε και μελέτες που. Με το που νοσηλευτικό γίνονται. Προσωπικό, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, τι γίνεται. Σε ό,τι έχει να κάνει και με κρούσματα που έχετε κι εσείς, έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ειδικά αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να βγει εκτός. Ναι, δεν βγαίνει εκτός, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν οι εφεδρίες για να αντικατασταθεί αυτό το προσωπικό, γιατί οι προσλήψεις έχουν γίνει ελάχιστες. Είδατε τι έγινε με την τελευταία τροπολογία που κατέθεσε ασθμένοντας στο Υπουργείο την Πέμπτη το βράδυ και κάτω από την ασφυκτική πίεση των δικτών της επιδημίας, αλλά και από τις δικές μας πιέσεις και παρεμβάσεις όλο το προηγούμενο διάστημα για κατεπίγουσες προσλήψεις 300 γιατρών για να στελεχώσουν τις ΜΕΘ, που είναι ομολογία ότι ούτε οι αναγκαίες προσλήψεις έγιναν όλο αυτό το διάστημα και ούτε το σύνολο των κλινών ΜΕΘ που λειτουργούν. Απαιτείται και εκπαίδευση. Δεν είναι τώρα τις κάναμε, τώρα τελείωσε. Ακριβώς, η στελέχωση των ΜΕΘ χρειάζεται εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και ξέρετε τι πρόβλημα είχαμε. Ακριβώς επειδή το Υπουργείο δεν άκουσε αυτά που του λέμε από την πρώτη στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων που τους λένε σήμερα να πάνε να αναλάβουν, εργάζονται ήδη στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ως επικουρικοί, ως εξειδικευόμενοι επιμελητές της μονάδας εντατικής θεραπείας, άρα δεν είναι προσωπικό που προστίθεται. Ναι. Τι θα έπρεπε να έχει κάνει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, να μονιμοποιήσει το σύνολο των συναδέλφων που έτσι και αλλιώς εργάζονται χρόνια στα νοσοκομεία και καλύπτουν μόλις ένα μικρό τμήμα των αναγκών που υπάρχουν και να προσλάβει νέο προσωπικό. Και φτάνει τώρα να λέει ότι αν κάποιος συνταξιούχος θέλει, μπορεί να παραμείνει και για 6 μήνες ακόμα, δηλαδή ακόμα και συνάδελφοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για να μπορέσει να μπαλώσει κάποιες τρίτες. Ναι, αλλά συγγνώμη, μου είπατε πριν, γιατί σας ρώτησα, υπάρχει νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό που νόσει, δεν βγαίνει σε καραντίνα για κάποιες μέρες κτλ. Ναι, για κάποιες μέρες δεν βγαίνουν όμως. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην συμβαίνει ούτε αυτό, αλλά λέω τώρα για αυτό που ισχύει. Πράγματι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα βγαίνουν σε καραντίνα πολύ λιγότερες μέρες από αυτές που προβλέπεται για το υπόλοιπο προσωπικό 7ήμερη, γιατί δεν υπάρχει η πολυτέλεια εντός αγωγικών, εμείς δεν θεωρούμε πολυτέλεια να απομονωθεί. Ναι. Και επίσης αυτό είναι γνωστό, το λέμε και το ξαναλέμε. Και επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που δεν απομονώνονται οι συνάδελφοι που ανήκουν σε στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, με μάλιστα αποτέλεσμα να έχουμε τα περιστατικά που είχαμε στο στατικό το Σεπτέμβριο, θυμάστε, που αναγκάστηκε να κλείσει ακόμα και η μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν λέμε κάτι καινούριο και αναδεικνύεται η αναγκαιότητα. Ξέρετε κάτι, είναι τέτοια η πληροφόρηση καταιγισμός που τα ξεχνάμε, αλλά έχουν συμβεί όλα αυτά και καλά κάνουμε και τα επαναφέρουμε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω. Λοιπόν, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά να ευχηθώ. Υπομονή. Και αγώνας χρειάζεται τώρα, αγώνας, και εμείς θα το ξαναπούμε, μαζικές προσλήψεις όλου του αναγκαίου ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, μέτρα για τη μείωση της διασποράς, μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί είδατε τι έγινε εκεί που δεν μεταδίδονταν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναγκαζόμαστε να επιβάλλουμε lockdown για να μειωθεί η μετακίνηση, εκεί που δεν μεταδίδονταν στα σχολεία αναγκαζόμαστε να κλείσουμε τα γυμνάσια και τα αλήκια, ναι, και επίταξη επιτέλους, ναι, χωρίς παχυλές αποζημιώσεις του ιδιωτικού τομέα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.